Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι μαζί μας για να μείνουμε Στέλλα στο θέμα του Γιώργου Πατούλη. Η συγγνώμη του δεν ήταν αρκετή για να κατευνάσει τον εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ληφθεί η απόφαση ή ακόμα τα πράγματα είναι κάπως ζυγισμένα. Λοιπόν, Λίνα, οριστικέ αποφάσει δεν έχουν ληφθεί. Η Πυραιό παραπέμπει για αυτέ τι αποφάσει τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι αρκετά επισφαλή η παραμονή του κυρίου Πατούλη στο τιμόνι τη περιφέρεια Αττική, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να θολώσει το μήνυμα ότι δηλαδή γαλάζια στελέχη δεν μπορούν με τη συμπεριφορά του να είναι αναντίστοιχα με τα, με τα συναισθήματα τη κοινωνία. Έτσι, με βάση και την τελευταία συμπεριφορά του κυρίου Πατούλη και το χορό αυτό που βλέπουμε και στα πλάνα, στα μα στο Ζάπιο. Εξετάζονται λοιπόν από ό,τι γνωρίζουμε εναλλακτικέ, έχουν πέσει στο τραπέζι ο και μάλιστα έχουν γίνει και ραντεβού. Ένα από αυτά τα πρόσωπα που φέρετε να έχει βολιδοσκοπηθεί είναι ο Δήμαρχο Γλυφάδας, ο κυριος Παπα-Νικολάου. που είναι μάλιστα... και το φαβορή μέχρι στιγμή. Είναι ακριβώ, είναι το επικρατέστερο όνομα. Φαίνεται ότι είχε μία συνάντηση και την επόμενη εβδομάδα κάποιε πληροφορίε λένε ότι θα έχει και μία δεύτερη συνάντηση, προκειμένου να κλειδώσει υποψηφιότητα. Είναι ένα άνθρωπο με πολύ μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία. Είναι ένα πρόσωπο πολιτικά το οποίο έχει φέρει και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία στο Δήμαρχο Γλυφάδας. Είδαμε ότι επενέθηκε γι' αυτό και από τον κυρία Κομισωτάκη πριν από μερικού μήνε. Ωστόσο, μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υποψηφιότητα. Υπάρχει κι άλλη μία στο τραπέζι. Είναι αυτή του κυρίου Χαρδαλιά, του υφυπουργού, ο οποίο και εκείνο έχει αυτοδιοικητική εμπειρία. Ήταν επί χρόνια δήμαρχο Βύρονα ημιτού, οπότε γνωρίζει και τα τη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία θέλει να κλείσει τα ονόματα, να κλειδώσει μάλλον τα ονόματα για του μεγάλου Δήμου έγκαιρα, διότι οι μεγάλοι Δήμοι είναι και αυτοί που δίνουν και το πολιτικό αποτέλεσμα. Εδώ, εκλογές, γιατί ο χρόνο πιέζει, αλλά ταυτόχρονα πιέζει με τον τρόπο του και ο κύριο Πατούλη. Έτσι, όπω τα λε είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο, ένα παράγοντα μάλλον, ο οποίο έχει πέσει στο τραπέζι, ότι στο ενδεχόμενο που ο κύριο Πατούλη κατέβει τελικά ανεξάρτητο σε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, δεν πάρει το χρήσμα, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία σε, ένα μεγάλο, σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια και είναι κάτι το οποίο φαίνεται να το σκέφτεται η Πειραιός, κύκλοι του κυρίου Πατούλη, ωστόσο είχαν και μια αντίδραση πριν από λίγο σε αυτό το σενάριο να μην ε, έχει τελικά τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία. Και πάμε να δούμε τι ακριβώ είπαν η ε, οι κύκλοι του κυρίου Πατούλη. Η ενόχληση του Πρωθυπουργού ήταν δικαιολογημένη. Δεν μπορεί όμω για ένα λάθο, το οποίο αναγνώρισε και ζήτησε συγγνώμη ο κύριο Πατούλη, να τεθούν σε κίνδυνο όσα επιτεύχθηκαν και η επόμενη μέρα τη περιφέρεια Αττική. Είναι το σχόλιο που κάνουν παράγοντε κοντά στον Περιφερειάρχη. Είμαστε βεβαίω ένα. Είμαστε... Αναμονή τη απόφαση του μεγάλου Μαξίμου για το αν θα τον στηρίξει τελικά ή αν η Νέα Δημοκρατία θα κατεβάσει άλλον υποψήφιο. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα.